Καλησπέρα και από μένα. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση της νεοσύστασης Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ. Η προσωρινή διοίκηση της νεοσύστασης Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ χαιρετίζει τα εκατοντάδες μέλη των Συλλόγων Οικογένειας των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη τη χώρα. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ίδρυση της Ομοσπονδίας μας, καρπό της ανάγκης για αλληλέγγυα υποστήριξη και ενίσχυση των Συλλόγων Οικογένειας των αντίστοιχων θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, αλλά και της ανάγκης για προάσπιση του θεραπευτικού μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων που ακολουθεί το ΚΕΘΕΑ. Ως Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, δεν θα μπορούσαμε παρά να δίνουμε δυναμικό παρόν στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται πανελλαδικά για την 26η του Ιούνιου, που έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και έχουν ως κεντρικό θέμα τον αγώνα κατά των ναρκωτικών και την απεξάρτηση από αυτά, αλλά και τις υπόλοιπες νόμιμες και παράνομες εξαρτήσεις όπως το αλκοόλ, το τζόγο, την κατάχρηση του διαδικτύου κλπ. Οι Σύλλογοι Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ σε όλη τη χώρα διοργανώνουν με μεγάλη χαρά, αγάπη και συλλογικότητα δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συμμετέχοντας παράλληλα και στηρίζοντας τις εκδηλώσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, αφού τα μέλη τους έχουν άμεση και βιωματική εμπειρία για το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα των εξαρτήσεων και τα ευεργετικά αποτελέσματα της απεξάρτησης. Γονείς, αδέρφια, σύντροφοι, παιδιά απεξαρτώμενων και απεξαρτημένων προσώπων, καθώς και οι ίδιοι απεξαρτημένοι, αφού ολοκληρώσουν τις κοινότητες και δομές του ΚΕΘΕΑ, την απεξάρτησή τους, συμμετέχουμε ως ενεργά μέλη των 14 Συλλόγων Οικογένειας που συνιστούν την Ομοσπονδία. Παρά την τραυματική εμπειρία μας με την εξάρτηση, η θέληση να σώσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, η πολύπλευρη βοήθεια των προγραμμάτων απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ μας ενδυνάμωσε και μας οδήγησε σε ενεργό δράση κατά των εξαρτήσεων, πάντα στο πλευρό των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και της φιλοσοφίας του. Η δράση μας είναι και οφείλει να είναι ακατάπαυστη. Εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και κορυφώνεται με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών που είναι και μεθαύριο. Στο διάστημα από πέρσι μέχρι φέτος, διάστημα κομβικό για τους συλλόγους οικογένειας λόγω της ίδρυσης της Ομοσπονδίας μας, πραγματοποιήθηκαν πλήθος δράσεων μεμονωμένων αλλά και συλλογικών παρεμδράσεων. Πάρθηκαν αποφάσεις με συνεχής τηλεδιασκέψη των εκπροσώπων των Συλλόγων Οικογένειας και προωθήθηκαν κρίσιμα αιτήματα προς την πολιτεία. Η προώθηση των αιτημάτων έγινε είτε με δημοψιεύσεις στον τύπο, είτε στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Εθνικό Συντονιστή κατά των Ναρκωτικών. Ήδη είμαστε σε διαδικασίες διοργάνωσης του πρώτου τακτικού μας συνεδρίου, που με πολύ χαρά θα σας ανακοινώσουμε στο προσεχές μέλλον. Η θέση μας και η διεκδικήση των Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη γνήσια πίστη στη δυνατότητα απεξάρτησης έχουν πολλές φορές δημοσιευθεί αλλά παραμένουν ανεκπλήρωτες. Ως Ομοσπονδία πλέον, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών και λόγω της αυξανόμενης διείδησης των ναρκωτικών και των υπολείπων εξαρτήσεων στους νέους, επαναδιατυπώνουμε τις βασικότερες επιδιώξεις μας. Επαναφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. Άμεση αύξηση της κρατικής ενίσχυσης του ΚΕΘΕΑ με επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεις μόνιμου θεραπευτικού προσωπικού στα προγράμματα με βάση την αποδεδειγμένη ραγδαία αύξηση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Καμία αλλίωση της στεγνής θεραπείας, δηλαδή απεξάρτηση χωρίς χρήση υποκατάστατων, το επιτυχημένο μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων που ακολουθεί το ΚΕΘΕΑ από την ίδρυσή του, που επιτυγχάνει από τα υψηλότερα ποσοστά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ίδρυση κλειστών δομών απεξάρτησης σε όλες τις μεγάλες πόλεις, για παράδειγμα στην Πάτρα, των οποίων οι πολίτες στερούνται του δικαιώματος στην απεξάρτηση και οι εξαρτημένοι καταφεύγουν σε δομές άλλων πόλεων προκειμένου να απεξαρτηθούν, με συνακόλουθα προβλήματα για τις οικογένειές τους. Καμία σκέψη για νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης κάναβης, η οποία αποτελεί τον προθάλαμο για τα λεγόμενα σκληρά ναρκωτικά. Τέλος, απευθυνόμαστε σε εσάς που θέλετε να στηρίξετε τους δικούς σας ανθρώπους
και τους βλέπετε με απογοήτευση να παίρνουν άσχημη πορεία στη ζωή τους λόγω της χρήσης των ναρκωτικών ή άλλης εξάρτησης. Απευθυνόμαστε και σε εσένα που νιώθεις να βουλιάζεις τη χρήση και νομίζεις ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτήν. Υπάρχει ο τρόπος. Γίνεται. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ για να πάρετε τη βοήθεια που τόσο χρειάζεστε εσείς και οι αγαπημένοι σας άνθρωποι. Πάμε μαζί για μια ζωή με ουσία, χωρίς ουσίες. Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ.